Καλημερίζω το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον κύριο Λύκο. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Να είστε καλά. Μετά την Παρασκευή πολλοί είπαν ότι τα είπατε πολύ ακραία, αλλά πριν περάσουν 3-24 ώρα έρχονται διάφορα γεγονότα. Εδώ φτάσαμε ο Σόιμπλε να δίνει συμβουλές για πουλόβερ και η κυρία Γκρέτα να μας λέει, η νεαρά Γκρέτα να μας λέει ότι όχι λιγνίτη αλλά πυρηνικά, γιατί όχι. Να σας πω ένα πιο τρελό, το οποίο δεν το λέει κανείς. Το ξέρετε ότι ουσιαστικά έχουμε ένα νέο μνημόνιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λόγω υπερπληθωρισμού. Η κυβέρνηση πολύ απλά έχει αυξήσει τα έσοδά της κατά 6,5 δις. Είναι δηλαδή σαν να σχεδίασε ένα νέο μνημόνιο με νέους φόρους και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Σύν ότι ο πληθωρισμός αυξάνει ποσοστιαία το ΑΕΠ. Και το έλλειμμα βέβαια μπορεί και το καλύπτει από κάποια μαξιλαράκια που βρήκε προκειμένου να έχει φορολογικά έσοδα. Μα... είναι τρελό ή δεν είναι αυτό το πράγμα? Και ξέρετε, αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά σε εμάς γίνεται ακόμα περισσότερο λόγω υπερπληθωρισμού. Ναι. Λόγω δηλαδή του συγκεκριμένου παραγωγικού μας μοντέλου. Θέλετε να σας πω ένα άλλο πιο τρελό? Ακόμα πιο τρελό, μια και είπατε. Λοιπόν, ΕΛΠΕ και Motor Oil είχαν έξοδα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 19 δισεκατομμύριων το 2021. Ο τουρισμός μας είναι 30 εκατομμύρια τουρισμός, υπολογίζουμε, που σημαίνει ότι εμείς θα εισπράξουμε 17 δις ευρώ, σύμφωνα με αυτά που θα δαπανίσουν. Τι λέει το προσχέδιο προϋπολογισμού? Ότι θα έχουμε ανάπτυξη 5%. Οι δύο λοιπόν αυτές εταιρείες συμβάλλουν στο 2,5%. Άρα μιλάμε για μια ολιγοπωλιακή ανάπτυξη, αν θέλετε ολιγαρχική ανάπτυξη. Τρελό και αυτό. Και αυτό βέβαια γίνεται μέσω των δηληστηρίων. Διότι είμαστε μεγάλη δύναμη σε ό,τι αφορά τα δηληστήρια παγκοσμίως. Είμαστε 15 νομίζω στην κατάταξη μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά κυρίως είναι ότι αυτές οι εταιρείες κερδίζουν και από Apple και από υδρογονάφρακες και από διήλυση και από διάφορες άλλες επενδύσεις. Ώρα ελληνικό. Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, διότι όντως καλά κάνατε και τα χρησιμοποιήσατε αυτά τα παραδείγματα, αλλά κοιτάξτε, το είπατε, η παράκρουση είναι γενικευμένη, διότι ο πολύς... Είναι ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο, αυτό θέλω να σας πω. Μάλιστα. Εδώ ο πολύς ισχυρός άντρας οικονομίας στη Γερμανία, τώρα τον λουστούν και οι Γερμανοί, τους λέει ότι είστε τεμπέλιδες, τα καμάτιδες, σπάταλοι, βάλτε ένα δεύτερο πουλόβερα για να τη βγάλετε το χειμώνα. Τι είναι αυτά, λέει. Βεβαίως, γιατί όταν κάποιες εταιρείες κερδίζανε στην πλάτη των λαών, τότε ήταν πολύ καλά. Μοιράζανε κάποια ψίχουλα, αν θέλετε, στους ηθαγενείς, και κάποιοι ως ενδιάμεση πολιτικοί που λειτουργούσαν ως κομπραδόροι, ουσιαστικά προσπαθούσαν να πουλήσουν την πραμάτια τους. Δεν ξέρανε από το 2014 μετά τον πόλεμο της Κρυμαίας ότι θα ξαναχτυπήσει ο Πούτιν, που πολλοί περίμεναν ότι θα χτυπήσει τότε. Δεν το ξέρανε αυτό. Το γνωρίζανε πολύ απλά. Απλά το θέμα ποιο ήταν? Το θέμα ήταν ότι ήταν τρελά τα κέρδη, ανέβαιναν οι χρηματαγορές και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Γι' αυτό και αυξήσαμε την εξάρτησή μας από φυσικό αέριο κατά 30% από το 2014. Ενώ ήδη έπρεπε να είχαμε αρχίσει να το μειώνουμε, ώστε να μην καταστούμε ενεργειακά υποχείρια της Ρωσίας. Ναι. Καλά. Στην Ελλάδα εδώ και τρεις μέρες πανηγυρίζουμε με μία ανακοίνωση ότι στις 7 Οκτωβρίου για 5 ώρες είχαμε πλήρη αυτάρκεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ερώτημα... Μα είναι λογικό αυτό. Ναι, ναι. Φύσηξαν οι άνεμοι, καταλάβατε, είναι όπως η θυσία της Ιφηγένειας στην Αυλίδα, για να ξεκινήσει. Οι υπόλοιπες 19, κύριε Λυκό, είναι και η κάθε μέρα είναι το θέμα βράδυ, μας. Και το βράδυ τι γίνεται? Και το βράδυ τι γίνεται, που χρειάζεται περισσότερο ρεύμα? Και τι γίνεται και όταν χιονίζει, όπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ΑΠΕ? Είτε γιατί καλύπτονται τα πάνελ, είτε γιατί δεν μπορούν να γυρίσουν οι έλικες στον ΑΠΕ. Και τι γίνεται όταν δεν έχεις ελάχιστο θερμικό φορτίο βάσης, το οποίο πρέπει να είναι φυσικό αέριο ή λιγνίτης ή πετρέλαιο? Όχι λιγνίτης. Και τι γίνεται? Γιατί η πράσινη κυρία Γκρέτα είπε ότι είναι προτιμότερα τα πυρηνικά. Ξέρετε γιατί? Να σας πω γιατί έχει υποθεί αυτό. Γιατί αυτό έχει ξεκινήσει στην Αμερική εδώ και γύρω στα 6-7 χρόνια, όπου βλέπουν ότι τελικά, παρά τις προσπάθειες που έγιναν στην Καλιφόρνια, στο Τέξας, που οδήγησαν σε blackout και τα λοιπά, όταν κατρίγησαν τα πυρηνικά και τους λιγνίτες και προσπάθησαν να βάλουν ΑΠΕ, βλέπουν ότι τελικά οι ΑΠΕ καταναλώνουν πάρα πολλά εκτάρια γης. Δηλαδή δεσμεύουν πάρα πολλά εκτάρια γης και επιπλέον δεν ξέρουν τι θα κάνουν μετά το πέρας των 20-25 ετών, οπότε και τελειώνει η λειτουργία τους με τα υπολείμματά τους. Δηλαδή με τα πετροχημικά, τα πτερίγια και όλα αυτά.
έχουν τεράστιες εκτάσεις, αν δείτε, όπου τα φάβουν αυτά. Όμως τώρα τους δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν γυρνάνε προς μια πυρηνική ενέργεια, γι' αυτό και τη βάλανε ως ενδιάμεσο μεταβατικό καύσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως το 30, μαζί με το φυσικό αέριο. Γυρνάνε στην πυρηνική ενέργεια, απλά υπό όρους. Αν δείτε το αν πάμε στο χρηματιστήριο 25 ετίας της πυρηνικής ενέργειας, θα δούμε ότι ενώ οι επενδύσεις στις ΣΑΠΕ αρχίζουν να πέφτουν, γι' αυτό βιάζονται τώρα να επενδύσουν, ξέρετε, και οι μεγαλύτερες επενδύσεις, ανοίγω μία παρέθεση εδώ, των ΑΠΕ, έγιναν εν μέσω lockdown στην Ελλάδα, να ξέρετε. Εν μέσω lockdown. Εμείς είχαμε lockdown, οι άλλοι επένδυαν και χτίζανε και φτιάχνανε ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, η πυρηνική ενέργεια συνεχίζει και αυξάνεται. Γιατί όλοι βλέπουν τώρα ότι μάλλον αυτό πρέπει να είναι το καύσιμο στο οποίο θα καταλήξουμε. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία επενδύει τεράστια κεφάλαια στη Βουλγαρία, στο Καζλαντούλι, mm-hmm. και επίσης στην Τουρκία. Η Γερμανία στην Τουρκία. Η Γερμανία, βεβαίως. Η Ρωσία, μισό λεπτό, η Ρωσία δεν επενδύει στην Τουρκία με τα ρακουλιού. Όχι, και οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί. Ωραία, μάλιστα. Και σκέφτονται να καλύψουν το 50% της παραγωγής της ενέργειας, παραγωγής ενέργειας των Βαλκανίων. Άρα ο Μπαχτσελή, γι' αυτό μας λέει, μην κουνάμε το δάχτυλο, μας κόψει την ενέργεια. Έχει αυτά κατά. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι σιγά σιγά θα δείτε ότι θα μπουν και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ενδεχομένως με κάποιο μπροστινό, μια γερμανική εταιρεία, δεν ξέρω, αλλά θα μπουν και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και μετά εμείς θα μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το πρόβλημα. Μου λέει εδώ ο Νικόλας, είναι πολύ πιο πράσινη ακόμη και από τη ΣΑΠΕ η πυρηνική. Το πρόβλημα αποθήκευση των αποβλήτων οδεύει προς επίλυση. Μικροί αντιδραστήρες απόλυτα ασφαλείς και φθηνοί έχουν ήδη δρομολογηθεί να κατασκευαστούν στην Αμερική. Νικόλα, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Γκρέτα πήγαινε για Νόμπελ ως η απόλυτη πράσινη. Και όταν τη ρωτάγανε πριν μερικά χρόνια, απέφευγε την κουβέντα. Μιλούσε μόνο θεματικά για τους λιγνίτες, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Για τα πυρηνικά δεν έλεγε βεβαίως. Εμφανίστηκε μετά την εξαφάνιση ένα χρόνο. Αυτό σχολιάζουμε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι από τη δεκαετία του 70. Οπότε είχαμε ξανά υπερπληθωρισμό, στάσιμο πληθωρισμό κτλ. 73 και 79. Το πρόβλημα, όπως θυμάστε, λύθηκε σε 10 χρόνια αφού τα επιτόκια έφτασαν στο 81%. Τι έκαναν τότε όμως? Έβγαλαν στην αγορά καινούργια προϊόντα. Οπότε να αυξήσουν την προσφορά. Τα καινούργια προϊόντα αυτά ήταν τότε το ίντερνετ και οι υπολογιστές. Οπότε στρέψανε την οικονομία προς τα εκεί. Τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν καινούργια προϊόντα, όπως είναι η ρομποτική, το Internet of Things, οι αλγόριθμοι, τα μοντέλα. Μιλάμε όλοι για μοντέλα, το γνωρίζετε πολύ καλά και το έχετε αναφέρει στις εκπομπές σας. Μοντέλα και φυσικά Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, όπου αυτά θα είναι τα καινούργια προϊόντα. Αλλά πώς θα στρέψουν τον κόσμο σε αυτά τα καινούργια προϊόντα? Πρέπει να δημιουργήσουν μια ζήτηση και στην αρχή πρέπει να είναι φτηνά. Αυτό θα το στρέψουν μέσω του χρηματιστηρίου των ρήπων. Μέσω κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, τι έρχονται τώρα να πούνε? Ότι ξέρετε κάτι, τα θερμοκήπια, όπως έχετε στην Κρήτη πάρα πολλά, εκκλείουν πάρα πολύ μεθάνιο και οξύδια του αζότου και πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Άρα εσύ θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη ρομποτική για τις καλλιέργειες σου. Δηλαδή πρέπει να αγοράσεις καινούργια μηχανήματα και πρέπει εσύ να πληρείς κάποιους δείκτες περιβαλλοντικούς, γιατί αλλιώς θα φορολογήσει. Ανεβαίνει εκείνη την ώρα το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί βάζουμε και την αγροτική παραγωγή μέσα. Τι ωραία που τα λέτε. Τι ωραία που τα λέτε. Χώρια ότι υπάρχουν εταιρείες, δηλαδή ήδη, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η TCI είναι ένα ακτιβιστικό, ακούστε, ακτιβιστικό hedge fund, το οποίο δίνει 25 δις επενδύσεις σε εταιρείες, που τους λέει όμως ότι αν το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα δεν είναι αυτό που πρέπει, θα αλλάζουμε διοικήσεις. Θα καθαιρούμε διοικήσεις. Κάντε μια αναγωγή αυτό σε κράτη και βάλτε όλους τους περιβαλλοντικούς δείκτες μέσα. Κοιτάξτε, τώρα που είπατε για τα νέα προϊόντα και την τεχνητή νοημοσύνη, σας πιάνω λίγο αδιάβαστο εδώ, θα σας πω τι εννοώ. Ναι, το φθηνή, καλά το λέτε, αλλά το πρώτο βήμα έγινε. Ξέρετε ποια είναι η είδηση που διατρέχει σήμερα το διαδίκτυο? Ότι για πρώτη φορά ρομπότ ανθρωπόμορφο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης έκανε ομιλία και διάλογο μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Καταλάβατε? Βέβαια. Γιατί αυτό σας λέω και πάλι είναι το νέο προϊόν. Κανείς δεν μιλάει όμως εδώ για τι θα γίνει με τα εργασιακά δικαιώματα, πόσο ακόμα θα φτηνίνει η εργασία και ποιοι άνθρωποι θα δουλεύουν. Και ποιοι άλλοι θα ζουν με επιδόματα προκειμένου να έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή σπίτι τους. Lockdown.
ατομικό lockdown. Και δείτε μετά αυτό, κάντε επίσης μια καινούργια αναγωγή, αν αναφερθούμε ας πούμε στον Υπουργό Οικονομικών, τον Μπρούνο Λεμέρ της Γαλλίας, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει κοινές προδιαγραφές και ειδικούς περιβαλλοντικούς δείκτες για κράτη και εταιρείες με στόχο την προσαρμογή τους. Και όποιος δεν θα προσαρμόζεται, όπως το είπαν εδώ πέρα δύο δικοί μας, θα πεθαίνει. Όποιος δεν προσαρμόζεται θα πεθαίνει. Εσείς δηλαδή θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και μέσω των καρτών, γιατί πλέον δεν θα κυκλοφορεί όπως καταλαβαίνετε χρήμα, μέσω της κάρτας θα βλέπουν ότι αγοράσατε για παράδειγμα ζαμπόν από γαλοπούλα. Ή αγοράσατε κρέας. Α, κρέας. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα τάδε. Συνεπώς θα φορολογήσετε. Προκειμένου να στραφείτε σε άλλου είδους τρόφιμα. Μαζικής παραγωγής, βιομηχανοποιημένα. Άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε. Η Κρήτη το ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά το κρέας θα έχει διατροφικό έλλειμμα. Σφάζεται το 1 τρίτο των κοπαδιών για να διατηρήσουν τα άλλα 2 τρίτα. Αυτό ως πού θα πάει. Όλα αυτά λοιπόν, συνδέστε τα μαζί. Βάλτε και το φυσικό αέριο στη μέση που είναι που, όπως είπαμε η θερμική μονάδα βάσης που συντηρεί τις ΑΠΕ και θα βγάλετε την εξίσωση. Γιατί πάνω απ' όλα, πάνω και από το χρηματιστήριο ενέργειας είναι το χρηματιστήριο του άνθρακα. Το χρηματιστήριο του άνθρακα από το 19 που ενεργοποιείται το χρηματιστήριο του άνθρακα σε εμάς βλέπουμε να εκτινάσονται οι τιμές κατά 80% του φυσικού αερίου. Πολύ πριν τον πόλεμο. Ξεκινάνε από το χρηματιστήριο ενέργειας όλα αυτά. Και φυσικά μετά τον πόλεμο καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Το πρόβλημα βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ότι ο πόλεμος αυτός έχει χαλάσει τα σχέδια κάποιων. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι δεν μπορεί αυτό το μοντέλο να επεκταθεί παντού. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να επεκταθεί παντού και από τη στιγμή που έχουμε διαχωρισμό σε ανατολικό ημισφαίριο και δυτικό ημισφαίριο υπάρχει πρόβλημα με τις επενδυτικές εταιρείες. Πού θα πουλήσουν τα ομόλογά τους? Σε έναν κόσμο ο οποίος αποτελείται από 3,5 δις καταναλωτές, μιλάω για το ανατολικό ημισφαίριο, το οποίο δεν θα τους ακολουθεί. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει μπλοκάρει. Αυτό είναι το θέμα. Και τη στιγμή που βλέπουμε ότι Βραζιλία, Αφρική ακολουθούν. Τώρα, πριν πάμε στο αν υπάρχει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που θα μπορούσε και η χώρα σιγά σιγά να το ακολουθήσει, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτές οι ανθρωποφάρμες. Το πετάξατε την Παρασκευή έτσι ακροθυγώς, συνεννοηθήκαμε όμως να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω σήμερα. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, οι ανθρωποφάρμες θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν μέσα σε αστικά περιβάλλοντα, σε συγκεκριμένες κατοικίες συγκεκριμένων τετραγωνικών, θα τρέφονται από μια συγκεκριμένη τροφή για όλους, το οποίο προφανώς θα είναι και συνθετικά τρόφιμα, θα αμείβονται με επιδόματα και ουσιαστικά θα είναι τα φτηνά εργατικά χέρια για την ανάπτυξη των περισσότερων κοινωνιών. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε τριτοκοσμικές αγορές τουρισμού, όπου οι ντόπιοι ουσιαστικά δουλεύουν βράδυ με βράδυ, ζουν σε φαβέλες και κάνουν μπάνιο όταν φεύγουν από τα ξενοδοχεία για να μην καταναλώνουν ενέργεια. Προς τα εκεί οδηγούμαστε και φυσικά για να μην αρρωσταίνουν έχουμε και μαζικούς εμβολιασμούς. Ναι. Αυτό έρχεται από το μέλλον, το καταλαβαίνω, είναι λίγο Mad Max. Αυτό ήθελα να σας πω. Λίγο ακραίο μου φαίνεται αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου ακραίο γιατί το βλέπουμε αυτό. Άλλωστε πήραμε μια πρώτη πρόγευση αν θέλετε με τα lockdown. Τι γινόταν με τα lockdown? Δεν μπορούσες εσύ να βγεις έξω, ακόμα και σε ελεύθερο χώρο. Έπρεπε να δηλώνεις πού πας, πότε θα έρθεις, για πόση ώρα μάλλον. Και έπρεπε ουσιαστικά για να ασκήσεις διάφορες δραστηριότητες σου να έχεις εμβολιαστεί. Και σας μιλάω εγώ ως εμβολιασμένος. Αλλά εγώ το έκανα για άλλους λόγους. Δεν μπήκα όμως στη λογική της τρέλας αυτής, όπου ο εγγονός να φοβάται τον παππού μήπως τον κολλήσει και πεθάνει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, δείτε που πάνε τα εργασιακά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εργασιακά δικαιώματα? Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις? Βγαίνει ο καθένας μέσα στο γραφείο και λέει: έλα εδώ εσύ, τι θα υπογράφεις? Όχι, έξω. Επόμενος. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα πάμε προς φαβελοποίηση, που ουσιαστικά είναι αυτή η ανθρωποφάρμα για την οποία σας μίλησα στον χρόνο που είχα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και κυρίως, προσέξτε, δεν θα μιλάμε για πολίτες. Εδώ κύριε Σαχίνη, στην Ελλάδα χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση.
μια νέα μεταπολίτευση που να ορίσει εθνική κυριαρχία και πάλι και δικαιώματα. Εδώ, ενώ σήμερα μιλάμε για επικόους. Υπήκοοι. Βγαίνει ο Φεουδάρχης και λέει θα κάνετε αυτό και πάρετε τα επιδόματα και όποιος δεν συμμορφωθεί πεθαίνει. Αυτό γίνεται σήμερα. Δεν μιλάμε για δημοκρατίες, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, ξέρετε, η δημοκρατία μπορεί να μην είναι το καλύτερο πολίτευμα, εντάξει, αλλά είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα, και η δημοκρατία όμως είναι ακριβή. Είναι ακριβή, ώστε να υπάρχουν αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί και κυρίως το κράτος το οποίο να παρεμβαίνει ανάμεσα στην πάλη των τάξεων προκειμένου να διευθετεί διάφορα ζητήματα που αναδύονται. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ότι το κράτος πάει χέρι-χέρι μαζί με κάποιους ολιγάρχες. Τώρα, πάμε στο Σύνταγμα, να συμπληρώσω και το εξής, ναι. Με ένα νέο σύνταγμα για τους αρχόμενους. Όχι σύνταγμα για τους άρχοντες. Κύριε Λύκο, πάμε στο διατάφτα. Πολλές φορές το πάτε στο ότι έστω και τώρα υπάρχει, μπορεί σιγά σιγά να φτιαχτεί ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Και ειδικά για χώρες όπως η δική μας, το λένε και άλλοι επιστήμονες. Πρώτα-πρώτα, αν δει κανείς τον πρωτογενή τομέα, καταλαβαίνει γιατί χάνεται η μπάλα. Αλλά πώς το εννοείτε αυτό? Εγώ το εννοώ ότι πρέπει επιπλέον να υπάρξουν κυβερνήσεις οι οποίοι να λειτουργήσουν και να αγωνιστούν για τους Έλληνες. Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς τα ήθη και τα έθιμά της. Ναι, μεν είμαστε ανοιχτοί παντού ως κοινωνία, ακριβώς γιατί πιστεύουμε στην ανοιχτή και στην πλαίρια δημοκρατία με εμβάθυνση δημοκρατίας. Τώρα, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι το εξής. Μιλάμε για ΖΙΤ, για παράδειγμα. Τον θυμάστε αυτόν τον όρο, ο οποίος παίζεται και τελευταία πάρα πολύ. ΖΙΤ εδώ, ΖΙΤ στα νοσοκομεία, ΖΙΤ παραπέρα κτλ. Τι είναι τα ΖΙΤ? Τα ΖΙΤ είναι ότι πληρώνει το κράτος, σου βάζω όλο τον εξοπλισμό, για τον οποίο εξοπλισμό έχει φορολογηθεί ο πολίτης, εντάξει. Όπως για παράδειγμα η Πτολεμαϊδα 5, την οποία ποτέ δεν τη λειτουργήσαμε. 1,5 δις εκεί έχουμε εξοδέψει, 1,8 αν δεν κάνω λάθος. Και αν λειτουργούσε θα είχαμε 30% μείωση στην τιμή μονάδος του ρεύματος. Πάει λοιπόν ο ιδιώτης μετά και έρχεται και τα εκμεταλλεύεται. Πώς? Παίρνοντας δάνειο με εγγυητική επιστολή του κράτους. Δείτε τι έγινε με τα 14 αεροδρόμια μας. Με 28.000 κεφάλαιο ήρθε η εταιρεία, πήρε δάνειο, τα αγόρασε 1,5 δις, πήρε δάνειο από τρεις τράπεζες με εγγυητική επιστολή του κράτους. Αυτό είναι η ελεύθερη αγορά. Δείτε όμως τι έχει κάνει το Μεξικό από την άλλη πλευρά, για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Τι έχει κάνει το Μεξικό, κύριε Σαχίνη? Πήγε και δέσμευσε όλες τις περιοχές που έχουν σπάνιες γεύσεις και τις εθνικοποίησε. Και έκανε δει το κράτος με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ΟΤΑ. Για να περάσει η ανάπτυξη ακριβώς κάτω στον απλό πολίτη. Κάτι που δεν έγινε εδώ με τις ΣΑΠΕ. Δεν έχουν καμία σχέση οι τοπικές κοινωνίες με τις ΣΑΠΕ. Να γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος, να γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη, να γιατί τέλος δεν επιτυχάνεται ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης. Ακούσατε ποτέ να σας μιλήσει κανείς για αποδασοποίηση, για ερημοποίηση? Όταν λέμε πράσινη ανάπτυξη, τι λέμε? Λέμε ΑΠΕ και ενέργεια. Τίποτα άλλο. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Λυκό. Θα μπορούσαν αυτές οι ανθρωποφάρμες για αρχή να αφορούν διάφορους μεσαγωγικά μετανάστες, σαν και αυτούς που μας στέλνει η Τουρκία αλλά και άλλες χώρες, πριν από αυτό και πριν τα ρομπότ, τι αντίκτυπο θα έχουν στην αγορά εργασίας? Μάλιστα για τις ανθρωποφάρμες, θα μπορούσαν να είναι σε ειδικές, όχι αποκλειστικές, οικονομικές ζώνες της ΕΟΣ, όχι της ΑΟΣ, της ΕΟΣ. Μα ήδη υπάρχει προγραμματισμός γι' αυτό. Και είχε γίνει μεγάλος ντόρος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικές οικονομικές ζώνες όπου να ζουν μέσα και καλά οι μετανάστες, που να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως γίνεται και σήμερα, άλλωστε, κύριε Σακίνη. Όπως γίνεται και σήμερα. Χωρίς να έχουν ένα νοσοκομείο δίπλα τους, χωρίς να έχουν ένα νοσοκομείο, και απλά να στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές και να τους έχουμε όποτε θέλουμε εμείς, προκειμένου να δουλεύουν. Θα σας πω και κάτι άλλο όμως. Δείτε τι γίνεται σήμερα με την τεχνητή γονιμοποίηση και δείτε ποιες σκέψεις υπάρχουν λόγω υπερπληθυσμού. Δηλαδή, εσύ αποθήκευσε ένα οάριο, εντάξει, δώσε 5.000 ευρώ,
σε συγκεκριμένες εταιρείες που θα τα αποθηκεύουν και όταν σου έρθει η στιγμή και τα λοιπά, κάνεις μια το γονιμοποιείς με σπερματοζωάριο χωρίς να ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας. Ακριβώς για να λύσουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Που σημαίνει ότι και γιατί να μην έρχεται το κράτος και να σου λέει ότι πρέπει αυτά τώρα να γονιμοποιηθούν τα ΟΑΡΑ, γιατί αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπογεννησιμότητας. Υπογονιμότητας, να σου το πω και έτσι. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, βλέπετε ότι αντί να δώσουν κάποια επιδόματα για τα νέα ζευγάρια, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες διαβίωσης για να μπορέσουν να κάνουν παιδιά, έχουμε βρει τώρα την άλλη λύση. Πάλι μπαίνουν εταιρείες, πάλι είναι χρηματιστικό προϊόν. Και για τα ρομπότ, πείτε μου, σας παρακαλώ, μου λέει κάποιος εδώ, αυτό το ανθρωπόμορφο ρομπότ που πράγματι, κύριε Σαχίνη, διατρέχει το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή που μίλησε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και έκανε και διάλογο, λέει, ανατριχύλα. Άλλος μου γράφει εδώ, τουλάχιστον στη Βουλή έχουν μια χρηστικότητα να γλιτώσουμε τα μηνιάτικα. Το πρόβλημα με όλα αυτά, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι μιλάμε για χαοτικά φαινόμενα. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αν θυμάστε το πείραμα με την πεταλούδα κτλ. Στα χαοτικά φαινόμενα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα ρομπότ, γιατί ακριβώς τα περισσότερα λειτουργούν με μπουλιανά συστήματα. Δηλαδή, ναι, όχι, πάντα λειτουργούν με μια διακλάδωση. Που μπορούν να τα έχουν εκπαιδεύσει βέβαια πάρα πολύ καλά, αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τον άνθρωπο. Το θέμα είναι όμως ότι. Μήπως διασκεδάζετε τους φόβους μας με αυτό το τρόπο, γιατί υπάρχουν και συγγραφείς ακραίων σεναρίων επιστημονικής φαντασίας που μιλάνε για αυτονόμηση των μηχανών. Το ξέρετε αυτό. Και συνήθως στις ταινίες που ιδίως αμερικανικής παραγωγής, πολλές φορές περιγράφονται πράγματα που λες απίστευτα και τα βλέπεις μετά από 30, 40, 50 χρόνια να συμβαίνουν. Μα το είπα και στην εκπομπή σας. Ο θαυμαστός μας νέος κόσμος, Άρθουρ Χάκλεϊ, το 47 νομίζω το έγραψε αυτό το βιβλίο. Καταλαβαίνετε. Το οποίο το είχε προβλέψει ακριβώς επειδή ο αδερφός του ήταν γενετιστής μέσα από τα διάφορα πειράματα και τα λοιπά που έβλεπε. Αν κάθετε και το διαβάσετε, το οποίο παρεπιπτόντως δεν μπορείς να το βρεις τελευταία εύκολα στο διαδίκτυο, το σημειώνω αυτό, λοιπόν, για να το διαβάσεις δηλαδή σε PDF, το οποίο είχε προβλέψει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ότι θα παίρνουμε όλοι ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό, θα ζούμε σε κάποιες φάρμες, οι άνθρωποι εν τη γενέση τους, δηλαδή από τη γέννησή τους μάλλον θα διαχωρίζονται σε μεσαία, μάλλον όχι σε ανώτερη τάξη ή και σε εργάτες και ουσιαστικά αυτοί θα έχουν ένα κουτί μπροστά τους το οποίο θα τους διαμορφώνει τη σκέψη τους χωρίς να αναπτύσσουν την κρίση τους. Πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα και με τις λεγόμενες τεχνοεπιστήμες θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή δεν είναι επιστήμες οι οποίες σου προσπαθούν να προάγουν την κρίση σου, όσο προσπαθούν να σε βάλουν σε ένα κουτάκι και εσύ να είσαι ουσιαστικά ένας επιστημονικός εργάτης ο οποίος βιδώνει την ίδια βίδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο για πάντα. Πείτε μου λοιπόν τώρα, πώς θα μπορούσες να στρέψεις το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας? Στη χώρα μας, κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτή τη στιγμή, ας πω το εξής, ότι έχεις αφορολόγητο για τους εφοπλιστές, αλλά όχι αφορολόγητο για τους αγρότες. Όταν δίνεις στους κτηνοτρόφους, νομίζω 70 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που δίνεις για τη στήριξη των παρόχων 700 εκατομμύρια ευρώ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν δεν κοιτάς εσύ να διαφυλάξεις τα στρατηγικά σου αποθέματα, σε βασικά στρατηγικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα, στάρι, μαλακό στάρι για παράδειγμα. Όταν αφήνεις εγκατελειμμένες, νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια εκτάρια γης και τουλάχιστον δεν τα αξιοποιείς ούτε καν για βιοκαύσιμα. Όταν ουσιαστικά κλείνεις κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση, τον μικρομεσαίο παραγωγό, δείτε τι γίνεται με τις λαϊκές, τις κλείνουμε κι αυτές. Πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η ανάπτυξη? Φτάσαμε να εξαρτώμαστε 80-85% της διατροφής, να εξαρτώμαστε από εισαγωγές. Πού στην Ελλάδα, μια κατεξοχήν αγροτική χώρα. Στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν γιατί μιλάμε? Να πώς μπορεί να ενισχυθεί. Αν δεν στηρίξουμε την αγροτική, τον πρωτογενή μας τομέα, την αγροτική μας παραγωγή, αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα ώστε σε ό,τι αφορά τους επιστήμονές μας να μείνουν εδώ. Θυμάστε που σας είχα πει, κυρία Σαχίνη, σε κάποιες πολύ παλιές εκπομπές, σε σχέση με τα. Είχαμε μιλήσει σε σχέση με τα. Σε σχέση με τα self-test που γίνονταν στον μέσο της πανδημίας.
Και είχα διερωτηθεί ότι αυτά και τα self-test και τα, και τα μοριακά, γιατί δεν μπορούν να γίνονται αυτά, γιατί δεν μπορούν να γίνονται από ελληνικά πανεπιστήμια. Είχαμε εδώ πέρα, πρέπει να είχαμε γύρω στα, νομίζω πάνω από 70 εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά και όχι να τα εισάγουμε. Που σημαίνει θα είχαμε αναπτύξει και τεχνογνωσία, θα είχαμε εκπαιδεύσει και άλλους επιστήμονες και θα είχαμε βιώσιμα εργαστήρια. Γιατί αυτό να μην γίνει? Και όμως δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Παρά απέναντίας εμείς εξάγαμε συνεχώς συνάλλαγμα από κάποιους τύπους στη Χάρπαστος που ανοίγανε μια εταιρεία σε μια μέρα και κάνανε κάτι εισαγωγή self-test από την Κίνα. Τη μασκών. Άρα λέτε ότι εδώ είναι ευρύτερη η συζήτηση και η πολιτική διάθεση να υπάρχει για να αλλάξει φορά των πραγμάτων στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Διότι όταν στον αγροτοδιατροφικό τομέα αρχίζουν και εμφανίζονται ελλείψεις, αυτές δεν θέλουν και πολύ εύρος χρόνου για να γίνουν πρόβλημα. Όχι μόνο αυτό. Και όταν βάζεις και τα αυγά σου στο ίδιο, όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι. Με αυτή τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, για παράδειγμα, σας είπα προηγουμένως, 17 δις μας απέφεραν. Ναι, αλλά χρόνο με το χρόνο ξέρουμε ότι πολλά, τώρα που είχα κατέβει στην Κρήτη συζητώντας με κάποιους φίλους μου, λέγανε ότι σχεδόν τα περισσότερα ξενοδοχεία το ένα μετά το άλλο πολλούνται σε ξένους. Και τα περισσότερα από αυτά είναι all inclusive. Και τα ξενοδοχεία αυτά τι κάνουνε? Αγοράζουνε προϊόντα, διατροφικά προϊόντα για να φτιάχνουν μέσα τα πρωινά γεύματα κτλ. Τα οποία είναι τα περισσότερα εισαγωγής και όχι από τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ βέβαια είναι και θέμα περιφέρειας. Εδώ είναι και θέμα της αυτοδιοίκησης. Κατά πόσο η περιφέρεια μπορεί και βάζει κανόνες σε αυτά τα επίπεδα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ξενοδοχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν υπήρξε μία σύμβαση με την TUI, να σου το πω και έτσι, με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να παίρνει όλα τα προϊόντα της από τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα δείτε ποια θα ήταν η διαφορά μετά. Θα έχει κίνητρο. Αυτή τη στιγμή ο αγρότης έχει ακριβό πετρέλαιο. Εντάξει. Η επιστρεπτέα νομίζω πρέπει να την επιστρέψει και τα λοιπά. Έχει φορολογία τεράστια. Γιατί να κάτσει να ασκήσει αυτό το επάγγελμα? Να, γιατί λείπουν και εργατικά χέρια. Α, για πείτε το αυτό. Για πείτε το αυτό. Γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα φέτος, που έχει και καλή τιμή λάδι ελιά, είναι το νούμερο. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Ας σας πω, έχουμε, του καιρού το θέμα. Μα δεν έχουμε προβλέψει και γι' αυτό. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι από Αλβανία και τα λοιπά που ήταν εδώ φύγανε. Γιατί είναι τεράστια η φορολογία. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον μιλάμε για φτώχεια πια στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε προβλέψει αυτό. Υπάρχει, ξέρετε, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που στο διαδίκτυο, το οποίο πραγματικά αναδεικνύει έτσι τόσο εφάνταστα μένα, αλλά τόσο έτσι γλαφυρά, αυτό που συμβαίνει με την αγροτική παραγωγή, τους μικρομεσαίους, με την αγροτική παραγωγή και τη μικρομεσαία ευδή παραγωγή. Είναι ο λεγόμενος πληθωρισμός του καρπουζιού. Δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά σε αυτό συμβάλλει ότι ακριβένουν τα λοιπάσματα, δεν έχει εργατικά χέρια και μία σειρά από βασικές παραμέτρους που τους χρειαζόσουν προκειμένου να έχεις μεγάλη παραγωγή, και με αποτέλεσμα είναι το καρπούζι να έχει διπλασιαστεί. Όχι όχι διπλασιαστεί, νομίζω παραπάνω, τριπλασιάστηκε η τιμή του, να σας πω την αλήθεια. Τα εργατικά χέρια, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, όταν εσύ δεν το έχεις προβλέψει αυτό το πράγμα, παρά το αφήνεις στην τύχη του, ποντάροντας μόνο στον τουρισμό, όπου ο καθένας επιχειρηματίας κάνει ό,τι θέλει, εκμεταλλευόμενος όμως τι? Εκμεταλλευόμενος παραλίες, οι οποίες είναι δημόσιες. Εκμεταλλευόμενος, αν θέλετε, οδικά δίκτυα, τα οποία είναι δημόσια. Τώρα μιλάμε για τον ΒΟΑΚ, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Ποιος θα τον πληρώσει αυτό? Το ελληνικό κράτος. Ποιος θα τον εκμεταλλευτεί? Κυρίως λεωφορεία για επενδυτές μεγάλων τουριστικών μονάδων, οι οποίοι θα βγάζουν από εκεί. Αυτοί τι δίνουν όμως για αυτό το πράγμα που εκμεταλλεύονται, πέρα από την αγορά του συγκεκριμένου χώρου, τον οποίο τον αγοράζουν και μπυρ παρά? Τι δίνουνε? Τίποτα. Τίποτα, κύριε Σαχίνη. Και το ίδιο συμβαίνει βέβαια με όλα τα δημόσια αγαθά. Σημαίνει με τα δάση μας, τα οποία καίγονται. Ξέρετε, όταν καίμε κάποια δάση, ουσιαστικά αυξάνονται οι ρήποι, αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα. Εντάξει. Οπότε γίνεται πάρτι εκείνη την ώρα στο χρηματιστήριο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πάρτι γίνεται εκείνη την ώρα. Λέει εδώ,
Ναι, ναι. Λέει εδώ φίλος ο Νικόλας, κύριε Λίκο, ένα πακέτο ζάχαρη για τον καφέ. Είδα προέλευση Γουατεμάλα και αμέσως στο μυαλό μου πήγε, αχ, ξέρες, στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και πόσο θα μπορούσε μαζί με ό,τι άλλο καταστρέψαμε στη χώρα μας να βοηθήσει η σημερινή κατάσταση. Βλέπετε, ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, να σου πω εγώ για λιπάσματα στη Φλόρινα, φωσφορικά και νητρικά που θα μπορούσαμε να είμαστε αυτόνομοι. Τίποτα. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, γιατί ξέρετε το προηγούμενο μοντέλο ποιο ήταν. Παίρνουμε φτηνή ενέργεια, δεν ήταν τόσο φτηνή για μας, για τους Γερμανούς ήταν από ποιοι μας μεταπουλούσαν. Κάναμε τίποτα αρπαχτές, με τίποτα οίκε, με ανεμογεννήτριες και τα λοιπά, ξυρίζοντας και καίγοντας τα βουνά μας. Και γενικότερα το όλο παραγωγικό μοντέλο βασίστηκε στην κατανάλωση. Κατανάλωση όμως εισαγόμενων προϊόντων. Κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων. Και ξέρετε, κάποιος το είχε προβλέψει αυτό. Θυμάστε τότε που μπαίναμε στην. Εγώ το θυμάμαι παιδάκι ήμουνα, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση η διαφήμιση με το λαλάκι. Παφ και Τάλιρο, το θυμάστε. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια καμπάνια που είχε γίνει από το ίδιο το ελληνικό κράτος, γιατί έβλεπε τι θα επακολουθήσει. Και προσπαθούσε να στηρίξει έτσι την ελληνική παραγωγή και την ελληνική μεταποίηση τότε. Κύριε Λυκό, θέλω να πω κάτι και ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές, πολιτικές και κομματικές προτιμήσεις του καθένα μας. Εγώ προσωπικά τη δεκαετία του 80, πιτσιρικάς ακόμη, το μόνο Έλληνα πολιτικό που άκουσα αναλυτικά να μιλάει για δύο πράγματα. Τι σημαίνει η καταστροφή του πρωτογενή τομέα, γιατί αυτή ήταν η οδηγία. Και τι σημαίνει η τιμαριοποίηση στην Ελλάδα, ήταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Οφείλω να το πω αυτό. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Και εμπεριστατωμένα. Και μάλιστα στο 7ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τότε. Είπαν εξαρτάται από τα πολιτικά, ιδεολογικά και κομματικά. Μιλάμε, γιατί με ρωτάνε εδώ ποιος τα περιέγραφε. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης τα περιέγραφε. Και δεν τον πίστευαν ούτε οι δικοί του στο χώρο του. Να το πω ολοκληρωμένο. Δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγε. Και είχε προβλέψει ότι αργά ή γρήγορα, και μάλιστα είχε προβλέψει και τη δεκαετία, ότι θα καταντήσουμε ένα γερμανικό Λάντερ. Μάλιστα, σωστά μάλιστα το θυμάστε. Και τότε είχε γίνει το εξής, που έγινε και αργότερα βέβαια, έγιναν προσπάθειες, αλλά ποτέ δεν κατέληξαν. Δηλαδή την περιφερειακή ενσωμάτωση της Ελλάδας. Δηλαδή κάθε περιφέρεια να είναι ένα ξεχωριστό παραγωγικό μοντέλο. Με τα πανεπιστήμια του, τη δική του παραγωγή ανάλογα με το τι πρώτες ύλες έχει, ανάλογα με το τι μπορεί να καλλιεργηθεί εκεί πέρα. Υπήρχαν αυτά τα οράματα, αλλά δυστυχώς κανένας δεν θέλησε να τα εφαρμόσει. Γιατί έρχονταν, ξέρετε, κάθε φορά οι πολυεθνικές και σου έλεγαν «Δεν μου αρέσει αυτό, δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν το θέλω». Εδώ τα ΣΔΙΚ, να σας πω μόνο το εξής για να... Έτσι να χαριτολογήσουμε λίγο. Ξέρετε πότε πρωτοδημιουργήθηκαν τα ΣΔΙΤ? Τα ΣΔΙΤ πρωτοδημιουργήθηκαν από το ΣΥΤΙ, τα μεγάλα μυαλά του ΣΥΤΙ, τα οποία πρωτοέγιναν στην Αφρική. Και εκεί έγιναν με ΣΔΙΤ νοσοκομεία, τα χρήσαν βέβαια οι αφρικανικές κυβερνήσεις με τα χρήματα που δεν είχαν, δανειζόμενα πάντα, δανειζόμενες, ώστε να μπουν σε ένα καθεστώς χρέος δουλοπαρικίας. Τα χτίζαν λοιπόν, και πού πήγαιναν και τα χτίζαν? Σε περιοχές όπου είχε μεγάλη θνησιμότητα. Γιατί ακριβώς εκεί ήταν η μεγάλη μπίζνα, το μεγάλο κέρδος για τον δίθεν επενδυτή. Λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μοντέλο, κυρία Σαχίνη, το οποίο πρέπει να το δούμε κάποτε, να το δούμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα και να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε ρότα. Γιατί, να σας πω και κάτι άλλο, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο turning point, δηλαδή καμπής, όπου είμαστε στο μη περαιτέρω. Δεν πάει άλλο. Γιατί βλέπετε τώρα με την ενέργεια... αυτός ο πόλεμος, δεν το λέω εγώ, το λένε υπουργοί και τα λοιπά, ότι θα διαρκέσει 5-10 χρόνια. 5-10 χρόνια. Και το Ταμείο Ανάκαμψης μιλάει για το υδρογόνο, όποτε γίνει το υδρογόνο, που ακόμα και για την ηλεκτρόλυση του υδρογόνου χρειάζεται λευκό χρυσοκενικέλιο για άνοδο και κάθοδο, το οποίο το παίρνει από την Κίνα. Το 45% των στρατηγικών, των σπάνιων γεών και των στρατηγικών πρώτων υλών υπάρχει στην Κίνα. Υπάρχει στην Κίνα. Και ξέρετε πόσο λιγνίτη και είναι ετησίως οι Κινέζοι που έχουν τις σπάνιες γης, οι οποίοι δεν κάνουν ΑΠΕ, απλά τις πουλάνε. 4 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος, μου λέει εδώ ένας ακροατής, υπάρχει ένα κόνσεπτ που υποστηρίζει πως ό,τι έχει απομείνει από φυσικό πλούτο, δάση, νερά, ό,τι έχει απομείνει,
Στο τέλος θα γίνει μη προσβάσιμο στους απλούς θνητούς με πρόσχημα την προστασία του. Εννοείται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και το μοντέλο που λέγαμε, το μοντέλο που λέγαμε είναι η επανεθνικοποίηση των οικονομιών μας. Επανεθνικοποίηση των οικονομιών μας, προκειμένου να ξαναπάρουμε τα ασημικά στα χέρια μας. Δηλαδή φυσικά μονοπόλια όπως ήταν το νερό, όπως είναι το νερό και η ενέργεια, ακόμα και η τροφή, αν θέλετε, δεν μπορούν να περνάνε στα χέρια ιδιωτών. Δεν μπορεί η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχή, να είναι μπρόκερ, κερδοσκόπος. Δεν γίνεται να είναι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Με μια εταιρεία από πίσω τη CVT που δεν ξέρουμε τι μετοχές είναι, από πού είναι, ποιος είναι. Έχετε δει αυτή την εταιρεία να έχει επενδύσει πουθενά αλλού σε ενέργεια? Όχι. Μάλιστα. Κρατήστε το. Όχι, γι' αυτό και λέγονται πολλά ότι ποιοι είναι οι μέτοχοι. Κρατήστε το, λέω. Ακούγονται για κομματικά ταμεία και τα λοιπά. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Απαντήστε μου γρήγορα στα ερωτήματα Κροατών. Η Γεωργία. Κύριε Λίκο, μιλήσατε για την υπογονιμότητα και την τεχνητή γονιμοποίηση. Υπάρχουν όμως και αυτοί που μιλούν για υπερπληθυσμό στον πλανήτη. Και ότι έχουμε γίνει πολύ και πρέπει να λιγοστέψουμε. Τι εξήγηση δίνεται? Δεν είναι αντιφατικό το ένα μετάλλο? Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Καθόλου αντιφατικό δεν είναι. Γιατί όταν εγώ θα σου φτιάξω αυτές τις κοινωνικές συνθήκες ώστε εσύ να μην μπορείς να γεννείς παιδί, αναγκαστικά μεσοσταθμικά θα γεννάς μισό παιδί, ας πούμε. Ούτε κανένα. Ούτε κανένα. Είμαστε στο 1,3, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή θα γίνεται και μια αλφα γονιμοποίηση, προκειμένου να μπορεί και να πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού, έτσι ώστε να μην χρειάζεται και το κράτος πρόνοιας να δαπανά πάρα πολλά για τον γυρασμένο πληθυσμό. Λέει εδώ φίλος μου ο Αλέξανδρος, έχω στείλει βροχιδών μηνύματα σήμερα, σας έχω ζαλίσει. Όχι, δεν μας έχει ζαλίσει, αλλά δεν το αντέχω. Ασχολούμαι, λέει, με τα αγροτικά. Για να αντέξω το κόστος παραγωγής φέτος, θα ξεπατώσω 20 στρέμματα ελιές και μάλιστα αιωνόβιες για να φυτέψω υπέρπνικα νέες ελιές. Δράμα γενικά η κατάσταση. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ξεπατώνουν το 1 τρίτο των κοπαδιών σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα υπόλοιπα 2 τρίτα. Αυτό είναι και κανένας δεν μιλάει. Εδώ ακόμα κάποιοι κερδοσκόποι, το ξέρετε ότι πουλάμε ενέργεια εμείς. Μάλλον πουλάμε λιγνίτη. Μα το είπαμε και την Παρασκευή το είπαμε αυτό. Το είπε ο κύριος Κολοβός. Κάτω του παραγόμενου ρεύματος το δίνουμε στα Βαλκάνια. Το οποίο το δίνουμε στην κεντρική Ευρώπη επειδή μας βοήθησαν τα μνημόνια. Λοιπόν, κύριε Λίκο, θα τα ξαναπούμε. Λέει εδώ Θεμιστοκλής. Ακούστε το καλά. Γεια σου, ρε Θεμιστοκλή. Λέει και να πω, λέει. Τι έλεγε ο Κίμων Κουλούρης. Καλά κάνατε, λέει, και αναφέρατε το Χαραλαμπίδη την ώρα που τα έλεγε ο Χαραλαμπίδης αυτά. Σύντροφε, εντάξει, κατέβα τώρα. Εννοεί. Ναι. Πήρες πολύ χρόνο για να καταλάβουμε, έτσι. Προσπαθούσε να τον κόψει τότε. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, κάποιοι τα θυμούνται αυτά. Είπα ανεξάρτητα ιδεολογίας, πολιτικής, κομματικής τοποθέτησης, πρέπει να αποδίδομαι σε ανθρώπους που έχουν 20-30 χρόνια πίσω πει μερικά πράγματα εμπεριστατωμένα. Πρέπει να τους τα αποδίδουμε. Πώς θα γίνει? Γιατί ακούω πολλές φορές, μα κανείς. Πώς δεν είναι κανείς? Αλλά κανείς δεν τον άκουγε τότε. Οι καρεκλίτσες είχαν. Πάβονται οι φωνές αυτές. Και κακά τα ψέματα ότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση γίνεται μέσω των social media. Και τα social media με τους αλγόριθμους άλλους αφήνουν να φαίνονται και να ακούγονται και άλλους όχι. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή τα social media έχουν υποκαταστήσει ακόμα και τη δημοκρατία μας και το δημόσιο λόγο μας. Είναι λίγο φοβερό αυτό. Τα πλαίσια της ανθρωποφάρμας που λέγαμε πριν. Βασίλης Λύκος, τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Λύκο. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τους χαιρετισμούς μου στην Κρήτη.